του 2013. Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε χωριστά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρόντα μέλη. Κόκαλης Βασίλης. Παρόν. Και ο Πρόεδρος παρόν. Λέγα Καλατζάκη Ελένη. Παρούσα. Πέπας Νικόλαος. Παρόν. Ζήκος Γεώργιος. Παρόν. Χαλιώτη Μαρία Ειρήνη. Απούσα. Κάβαλος Ευάγγελος. Παρόν. Καρλάφτης Δημήτρης. Παρόν. Σταθούλης Σπυρίδων. Παρόν. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Απόν. Παρτσινέβελος Αντώνης. Παρόν. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Απόν. Ιατρίδης Γεώργιος. Απόν. Ιωάννη Κατερίνη. Απούσα. Ζωγόπουλος Ιωάννης. Απόν. Καμπούκος Δημήτρης. Παρόν. Κατσιγιάννης Επαμινώνδας. Παρόν. Τσιπουράκης Στέφανος. Απόν. Νταλούκας Κωνσταντίνος. Απόν. Σμυρνής Δημήτρης. Απόν. Καλαϊτζίδης Νικόλαος. Απόν. Αλεπούς Νικόλαος. Κάβαλος Νικόλαος. Παρόν. Αλεπούς Νικόλαος. Παρόν. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Παρόν. Βελής Αθανάσιος. Παρόν. Μπρέγιανης Αλέξανδρος. Απόν. Γιανακάκος Ηλίας. Απόν. Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος. Παρόν. Βλάχος Κωνσταντίνος. Παρόν. Απόν. Καρανάσιο Μαρία. Απούσα. Σαγρής Παναγιώτης. Απόν. Ρώτας Κωνσταντίνος. Απόν. Αναστασιάδο Κατερίνη. Απούσα. Μπουντούρογλου Νικόλαος. Παρόν. Καρλατήρα Μαρία. Παρούσα. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Απόν. Μαγιάκης Ελευθέριος. Παρόν. Κούκουζας Πέτρος. Παρόν. Παρόν. Κλαπάκης Δάμων. Παρόν. Ψάλτη Κατερίνη. Ρούσα. Παρούσα. Και Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Παρόν. Παρόν. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία. Έχουμε το θέμα της ειδικής συνεδρίασης που είναι ο ταμιακός απολογισμός. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Την έγκριση του απολογισμού του, του ταμιακού απολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου Οικονομικού έτους 2012. Πάμε σε ερωτήσεις. Να κάνετε μια εισήγηση. Θέλετε πρώτα να μιλήσει ο κύριος Σταθούλης. Ναι. Ο κύριος Ζαπατιώτης. Ναι, είναι άσχετη με το... Ναι, μπορείτε, ναι, κύριε Πρόεδρε, να ενημερώσω ποιος είναι ο λόγος που στριμώχνατε δύο δημοτικά συμβούλια με δύο σοβαρά θέματα την ίδια ημέρα. Και αν παίρνετε υπόψη τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν βάζετε συμβούλιο 5 η ώρα, εάν μπορούν επαγγελματικά και από επαγγελματικέ σχολή να παραβρίσκονται αυτή την ώρα οι δημοτικοί σύμβουλοι στο συμβούλιο. Αλλά το σημαντικότερο, ποιος είναι ο λόγος που στριμώνεται δύο δημοτικά συμβούλια με τόσο σημαντικά θέματα σε μία μέρα. Καταρχήν, για το πρώτο δημοτικό συμβούλιο είναι ταμιακός απολογισμός. Θα σας εξηγήσει και ο κύριος Σταθούλης ακριβώς τι είναι. Δεν είναι ο απολογισμός που κάνουμε κάθε χρόνο. Και το δεύτερο, νομίζω ότι έχει. Καταρχήν, από το δεύτερο συμβούλιο θα το πούμε κιόλας, το 13ο αποσύρεται. Γιατί δεν ήταν έτοιμο ακόμα. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολλά τα θέματα. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω 5 με 7 και από τις 7 και έπειτα, νομίζω έχουμε συνηθίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καθόμαστε και μέχρι τις 11 και μέχρι τις 12. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα, αν κάποιοι έχουν, κύριε Ζαπατιώτη, επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν μπορούν, ας μας το πούνε, να ξέρουμε. Δεν μας έχουν πει κάτι για τις ώρες του Δημοτικού Συμβουλίου. Κανένας. Δεν μας έχει πει ότι εγώ την τάδε ώρα δεν μπορώ να έρχομαι. Συνειδητά δηλαδή, γιατί έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, ελάτε, κύριε Σταθούλη. Έρχεται σήμερα σε ειδική συνεδρίαση, όπως προβλέπετε, ο απολογισμός, ουσιαστικά ο ταμιακός απολογισμός του Δήμου για το έτος 2012. Με τη λήξη του οικονομικού έτους, ο εντεταλμένος ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει όλα τα εντάλματα τα οποία έχει εκδώσει μέχρι την ημερομηνία την τελική, τα υποβάλλει και κάνει τον απολογισμό αυτό προς την Οικονομική Επιτροπή και συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο και επίσης το ταμιακό υπόλοιπο, το οποίο εκδίδει το σχετικό ένταλμα του ταμιακού υπολείπου. Όπως βλέπετε, υπάρχει ο πίνακας με τα τελικά προϋπολογιστέντα και τελικώς πληρωθέντα εντάλματα του Ταμία για το 2012, με τα έσοδα και τα έξοδα. Το σύνολο είναι 63.291.479,11. Και το ταμιακό υπόλοιπο είναι 6.993.818,39. Δηλαδή, ουσιαστικά
Τα έξοδα ήταν στα 56.297.000 και με το ταμιακό υπόλοιπο έρχεται στα 63.291.91.479 που ήταν αντίστοιχα τα έσοδα για το 2012. Επίσης υπάρχει έχει διαπιστωθεί σε δύο κωδικούς μια μικρή υπέρβαση, την οποία την αναφέρει ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, στον κωδικό 706021.001 που ήταν τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με ασφαλιστικά μέτρα. Ήταν αυτοί οι υπάλληλοι οι οποίοι, ενώ ήταν συμβασιούχοι με ασφαλιστικά μέτρα, παρέμεναν με προσωρινή διαταγή, παρέμεναν στην δουλειά τους. Είχαν προϋπολογιστεί γι' αυτό 313.400 ευρώ και τελικά εντάλθηκαν 314.170, που σημαίνει υπάρχει ένα ποσό υπέρβασης 770 ευρώ. Αντίστοιχα, στον αμέσως επόμενο κωδικό που είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, ο 706052.02, πάλι είχε την ίδια κατηγορία των υπαλλήλων, είχε προϋπολογιστεί 93.600, τα ενταλθέντα ήταν 93.932, άρα υπήρχε μια υπέρβαση 332 ευρώ και 53 λεπτά, λέω ακριβώς πώς ήταν η υπέρβαση. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, θέλετε κάποιες ερωτήσεις να απαντήσουμε και να γίνει τελική. Είναι εδώ και... Ναι. Και έχουμε εδώ, επειδή σήμερα ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών πρόβλημα υγείας δεν ήρθε καθόλου, είχε άνθρωπος και ευχόμαστε περαστικά, είχε μια μετούς και διάρρης και λοιπά και αναγκάστηκε να φύγει. Έχει έρθει ο Νόντας ο Ηλίας, ο οποίος τον έχει ενημερώσει, έχει φτιάξει πίνακες σχετικά με οποιασδήποτε ερωτήσεις θέλετε για πιο αναλυτικά και θα σημειώνει και ο ίδιος και εγώ ότι θα απαντήσουμε σε σχέση με την ανάλυση των ενταλμάτων αυτών. Έτσι, ευχαριστώ. Ερωτήσεις υπάρχουνε? Όχι. Εσείς? Μια ερώτηση. Και εσείς, κύριε Ζαπατιώτη? Λοιπόν, ο κύριος Ζαπατιώτης και ο κύριος Μαγιάκης. Ορίστε, κύριε Ζαπατιώτη. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σταθούλη σχετικά με τα τέλη, τα ανταποδοτικά τέλη. Εάν είναι ισοσκελισμένα και αν δεν είναι, τι διαφορά έχουμε? Μία ερώτηση αυτή. Δεύτερη ερώτηση είναι από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Αν ανταποδόθηκε στις σχολικές επιτροπές το ποσό το οποίο εισπράττουμε και πόσο, και αν όχι, πόσο είναι αυτό το οποίο δεν ανταποδόθηκε? Εάν στον συλλογισμό έχουμε, πρέπει να είναι από ό,τι ξέρουμε σύμφωνα με τις καινούργιες νομοθεσίες, ισοσκελισμένος. Να έχει μηδενικό έλλειμμα. Εάν έχουμε έλλειμμα ή πλεώνασμα. Και αν έχουμε έλλειμμα, γιατί έχουμε έλλειμμα και ποιος ευθύνεται που δεν εισπραχθήκαν αυτά τα χρήματα και έχουμε έλλειμμα? Έχετε άλλες και ερωτήσεις? Τι εισπράξαμε, αν μπορείτε να μας πείτε, τι χρήματα εισπράξαμε από τον Golden Call? Κλείστε λιγάκι το μικρόφωνο. Ωραία. Ο κύριος Μαγιάκης. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, να κάλυψω ο κύριος Ζαπατιώτης για τα ανταποδοτικά τέλη. Κύριε Αντιδήμαρχε, είχαμε συζητήσει παλιότερα σχετικά με το έργο μιας επιτροπής ελέγχου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων μεγάλων επιφανειών. Και είχατε υποσχεθεί εδώ στο Σώμα ότι κάποια στιγμή θα μας ενημερώνατε κατά πόσο αυτή η επιτροπή έχει εκτελέσει το έργο της για το ΕΤΙΔΕ. Ναι. Και το δεύτερο δεν είναι ερώτηση. Θα ήθελα να παρακαλέσω ότι μέσω ημών την Οικονομική Υπηρεσία, αν μπορούσε να μας παρουσίαζε τους 4 τελευταίους χρηματικούς απολογισμούς, δηλαδή από το 2009 έως το 2012, τα χρηματικά στοιχεία, προκειμένου να δούμε την εξέλιξη αυτών των μεγεθών την τελευταία τετραετία. Ωραία. Άλλος συνάδελφος? Όχι, λοιπόν. Ελάτε, κύριε Σταθούλη, ελάτε και εσείς, κύριε Παμινώντα Ηλία, ελάτε και εσείς να κάτσετε κάπου, λοιπόν, ναι, ναι. Θέλετε να απαντήσετε σε κάποια από τα ερωτήματα. Λοιπόν, όσον αφορά τα αποδοτικά... Σηκώνει να κάτσει. Εντάξει, ναι. Κάτσε εδώ. Όσον αφορά τα ανταποδοτικά, ναι, είναι ισοσκελισμένο, το έχουμε πει και στον προϋπολογισμό. Εξάλλου είναι κάτι που ελέγχεται από την περιφέρεια, προκειμένου να έρθει και ο προϋπολογισμός. Γιατί στον προϋπολογισμό είναι ο ισοσκελισμός, αφορά τον προϋπολογισμό, όπου εκεί υποχρεωτικά πρέπει να είναι ισοσκελισμένα προκειμένου να εγκριθεί.
Από εκεί μετά, στον όποιον απολογισμό, επειδή μεταφέρονται χρήματα, μπορεί να έχουν κάποιες δαπάνες, μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά. Δεν υπάρχει θέμα εκεί στον ισολογισμό ή στον απολογισμό να είναι ισοσκελισμένα τα ανταποδοτικά, διότι υπάρχουν ανταποδοτικά τα εισπράττει σήμερα, αλλά το χρηματικό ένταλμα μπορεί να το πληρώσει τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, είναι ανάλογα με τη ροή, όπως έρχονται οι πληρωμές, τα εντάλματα και τα τιμολόγια στην οικονομική υπηρεσία για να πληρωθούν οι διάφορες δαπάνες. Όσον αφορά το φόρο των ελευθερωτούμενων χώρων για τα σχολεία, το έχουμε πει, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, πληρώθηκε πέρσι. Δεν θυμάμαι τώρα, έχει δοθεί πέρσι ποσόν. 140.000, ναι, έχει δοθεί. Δεν είναι όλο, αλλά έχει δοθεί ένα ποσοστό. Δεν θυμάμαι το νούμερο τώρα. Ναι, δεν θυμάμαι, το είχαμε ξαναζητήσει και με τον κύριο Κούκο σας ερώτηση. Δεν θυμάμαι το νούμερο. Πάντως έχει πληρωθεί. Όχι όλο, ένα μέρος. Όσον αφορά το Golden Hall, από ό,τι με πληροφόρησε η υπηρεσία, είναι κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια. Δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν φαίνεται εδώ. Απλώς και εγώ το ρωτάω να το παρακολουθώ. Και ήταν περίπου αντίστοιχο με το προηγούμενο χρόνο. Για την οικονομική υπηρεσία, αυτό που είπατε. Έτσι, κάποια στοιχεία έχουμε, έτσι, κύριε Ηλία, έχουμε για τα πέντε τελευταία χρόνια, ζουν οι συνάδελφοι. Έχουμε φτιάξει, θα διαβάσετε εσείς. Τα έχουμε, να πω το εξής. Έχουμε κάνει μία σύγκριση, αλλά το έχουμε ανακατηγορία, δηλαδή τα τεκτικά, τα έκτακτα, τα έσοδα, δηλαδή έχουμε κάνει ανακατηγορία πόσο ήταν τα προηγούμενα τελευταία χρόνια, 3-4 χρόνια, από το 5 και μέχρι το 12. Αλλά να στα δώσουμε, μην τα διαβάζουμε τα νούμερα, μπορούμε όμως η οικονομική υπηρεσία να στα δώσει τα στοιχεία αυτά, τα έχουμε βγάλει στους πίνακες, τα έχουμε και σήμερα. Και μπορείτε αύριο κάποια στιγμή να σας τα δώσει εδώ με τον κύριο Ηλία να το πάρετε. Έτσι, είναι από τους απολογισμούς επίσης. Ωραία, να δοθούν τότε τους συναδέλφους στα αντίγραφα. Όχι τώρα. Αύριο το πρωί. Όχι τώρα. Ναι. Καλυφθήκατε, κύριε Ζαπαντιώτη, για τις απαντήσεις. Υπάρχουν το... Ναι, να το δούμε γενικά, να δούμε κάποια συνεδρίαση επόμενη. Να φέρουμε τον απολογισμό του έργου της Επιτροπής, τι έχει βρει με τα τετραγωνικά κλπ. Έτσι, θα συνοηθούμε και με τον κύριο Φιλιππόπουλο, γιατί εκείνος προϊστατό της όλης εργασίας που έγινε, και να σας ενημερώσουμε. Ωραία. Τοποθετήσεις. Ένα λεπτό. Κυρία Καρλατήρα. Κύριος Μαγιάκης. Και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Ελάτε, κυρία Καρλατήρα. Για τη λαϊκή συσπήρωση, ο απολογισμός του 12 είναι ακριβής διαχειριστικά και δεν έχουμε να επισημάνουμε κάτι. Η πιστή αντιγραφή και η ικανότητα της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά την υλοποίηση των μέτρων που έχει επιβάλει ο Καλλικράτης δεν αμφισβητείται από μας και γι' αυτό το λόγο δεν τις αποδίδουμε και εύσημα. Για μας ο απολογισμός είναι ο καθρέφτης της δράσης του Δήμου για το προηγούμενο έτος και αποτυπώνει τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα το λαό του Δήμου, αλλά σήμερα δεν βλέπουμε να είναι εδώ κανείς για να σας χειροκροτήσει. Εμείς δεν θα σταθούμε τόσο στα νούμερα, αλλά πολιτικά θα κρίνουμε αυτόν τον απολογισμό. Γνωρίζουμε ότι επικρατεί μια άσχημη κατάσταση και οι δημότες μας το γνωρίζουν και αυτοί πολύ καλά. Ήδη όταν συζητούσαμε τον προϋπολογισμό του 12, είχαμε πει ότι η κατάσταση αυτή θα οξυνθεί. Ήταν μειωμένο σε σχέση με τους προηγούμενους, αλλά και στην πορεία του 12 επιβλήθηκαν και άλλες περικοπές από την προσαρμογή του Καλλικράτη, τη Δανειακή Σύμβαση και το Μεσοπρόθεσμο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν, μιας και ο Δήμος δεν κατάφερε ούτε στον προϋπολογισμό του να είναι συνεπής, χειροτέρεψαν τη λειτουργία του Δήμου, την προσφορά υπηρεσιών στους δημότες, δεν έδωσαν τη δυνατότητα να υλοποιηθούν έργα που έχουν ανάγκη οι δημότες, μειώθηκε το προσωπικό του Δήμου, μειώθηκαν τα εισοδήματα των εργαζόμενων που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να λειτουργήσει ο Δήμος. Για μας, κριτήριο είναι η στάση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική και την αναλέητη επίθεση ενάντια στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζόμενων που ξυλώθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Με αυτό το κριτήριο, η Δημοτική Αρχή της Νέας Δημοκρατίας παίρνει άριστα σαν στυλοβάτης της πολιτικής του κεφαλαίου, τόσο στα πλαίσια του Δήμου όσο και στα πλαίσια της ΚΕΔΕ. Είναι συνένοχη για την παρακράτηση εκατομμυρίων ευρώ. Ελάτε. Από τους θεσμοθετημένους πόρους των Δήμων που οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου έδωσαν μποναμά στο μεγάλο κεφάλαιο.
στήριξε την αντιλαϊκή πολιτική εφαρμόζοντας όλα τα αντιλαϊκά νομοσχέδια. Χρεώνεται στο ενεργητικό της την υπονόμευση των εργασιακών σχέσεων, προωθώντας τα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας, τη διαγραφή οργανικών θέσεων με τον ΟΕΗ, τον εμπαιγμό των ανέργων με τις ΜΚΟ, που εκτός των άλλων δημιουργεί άλλο ένα άθλιο μηχανισμού εκβιασμού και εκμετάλλευσης. Μετατρέπει στην ουσία το Δήμο σε γραφείο παράδοση σε χέρια επιχειρηματικών συμφερόντων. Ο απολογισμός που συζητάμε σήμερα είναι συνέχεια και εκφράζει ακριβώς την παραπάνω γραμμή πλεύσης. Η Δημοτική Αρχή της Νέας Δημοκρατίας επιμένει να παρουσιάζει όλα αυτά τα χρόνια τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής περίπου σαν φυσικά φαινόμενα. Κόβονται οι κρατικές χρηματοδοτήσεις και διαφαίνεται η μείωση προσωπικού. Πώς και γιατί, από ποιον και για ποιο σκοπό άγνωστο. Πρόκειται για επιχείρηση να εμπεδωθεί στο μυαλό των εργαζόμενων ως αναπόφευκτη δυστυχία που βιώνουν ως μάταιοι υπάλληλοι για την ανατροπή της. Ο απολογισμός που συζητάμε ανοιχτά ομολογείται ότι έχει υλοποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό και το επικυρωποιημένο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Για μας... Με παιδιά, πιο σιγά. Για άλλη μια χρονιά είδαμε ότι είχαμε ένα πλασματικό προϋπολογισμό και δεν είναι τυχαίο ότι ο προηγούμενος πραγματοποιήθηκε μόλις κατά 45% στα έσοδα και 40% περίπου στα έξοδα. Πιο σιγά, βρε. Άρα, τα περί σωσκελισμένων προϋπολογισμών είναι φούμαρα και προπέτασμα καπνού για να καλυφθεί ο σκληρά ταξικός χαρακτήρας του Καλλικράτη και της πολιτικής των δημοτικών αρχών, των δυνάμεων που έχουν εικόνισμά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ανέκδοτο που δεν αντέχει σε κριτική τα υπερικανοποίησης των αναγκών. Η γενική εικόνα είναι ακόμα χειρότερη. Μια απλή μελέτη των στοιχείων αποδείχνει ότι μόνο το 29% περίπου των λειτουργικών εξόδων του Δήμου καλύπτονται από την κρατική χρηματοδότηση. Πρόκειται δηλαδή για Δήμο από τους πρωταθλητές στο χαράτσωμα των εργαζόμενων. Εμείς φυσικά δεν θα ψηφίσουμε θετικά αυτόν τον απολογισμό και θα καλέσουμε τους μαρουσιώτες να απορρίψουν το δίθεν μονόδρομο του εργασιακού και κοινωνικού εφιάλτη που τους επιφυλάσσει υποταγή στην εξουσία του κεφαλαίου και στη λογική της κερδοφορίας του. Διεκδικούμε πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση των Δήμων από τον προϋπολογισμό με αύξηση της φορολογίας στο 45% του μεγάλου κεφαλαίου. Πλήρη επιστροφή όλων των παρακρατηθέντων. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό. Κατάργηση ελαστικών μορφών εργασίας. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στη λειτουργία των Δήμων. Επαρκή χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών. Αφορολόγητο πετρέλαιο για σχολεία, παιδικούς σταθμούς και όχι για τους εφοπλιστές. Επέκταση του βοήθεια στο σπίτι και ένταξή του στον Οργανισμό Ιστορικής Υπηρεσίας των Δήμων. Ευχαριστώ και συγγνώμη γιατί είμαι χάλι. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Καλάτηρα. Μια χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Μαγιάκης. Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ χάλια είμαι, αλλά εντάξει. Ακούγεστε. Θα τη βγάλουμε. Ακούγεστε. Περαστικά σε όλους. Λοιπόν, επιτρέψτε μου πριν τοποθετηθώ να επισημάνω εδώ στο Σώμα την πλήρη απουσία της μείζωνος μειοψηφίας πλην, αν δεν κάνω λάθος, του κύριου Ζαπαντιώτη. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα φαινόμενο που πρέπει να το τονίσουμε και ενώ αποτελεί βασικό της καθήκον να είναι εδώ πέρα σαν μείζων μειοψηφία και να τοποθετείται επί του απολογισμού, βλέπουμε ότι λάμπει δια της απουσίας της. Αυτό ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους οι μαρουσιώτες. Πάμε παρακάτω. Λυπάμαι κύριε Σταθούλη και κύριοι της Δημοτικής Αρχής, αλλά και εγώ δεν θα είμαι ευχάριστος. Γιατί φέρνετε σήμερα ένα απολογισμό μνημονιακότερο του μνημονίου, ειλικρινά. Εάν κάτσετε, όπως θα αναλύσω παρακάτω και ελέγξετε τα νούμερα, θα δείτε ότι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τις μνημονιακές πολιτικές. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και ένας απολογισμός που, κατά την άποψή μας, είναι και απολογισμός κακοδιαχείρισης. Και θα είμαι συγκεκριμένος για να μην μιλάω γενικά. Γιατί είναι μνημονιακός. Πρώτον, οι επιχορηγήσεις συντακτικές είναι μείον 20% από ένα προϋπολογισμό, ο οποίος ήδη
τον είχατε πετσοκόψει γιατί ξέρατε ακριβώς τι θα γίνει. Όπως επίσης είναι και 25% λιγότερες και οι έκτακτες επιχορηγήσεις, αυτές που παίρνουμε από το κράτος. Είναι επίσης 47% μειωμένες και οι επιχορηγήσεις οι οποίες παίρνονται για επενδύσεις από το κράτος. Άρα, από την πλευρά, ας πούμε, του κράτους που εξαρτάται η χρηματοδότηση των Δήμων, έχουμε μια πλήρη εφαρμογή του μνημονίου. Πού έχετε αυξήσει, πού έχετε καλές επιδόσεις. Έχετε καλές επιδόσεις, παραδείγματος χάρη, 252% στα τακτικά ΠΟΕ, τα οποία αφορούν πρόστιμα και διάφορα τέτοια, όπως επίσης και στα έκτακτα ΠΟΕ, που είναι τα της πολυοδομίας, τα αυθαίρετα και ούτω καθεξής. Αλλά και εκεί, παρόλο ότι έχετε αυτές τις τρομακτικές αυξήσεις, 252% και 1.007%, και εκεί η επίδοσή σας είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, από αυτές, κατορθώσατε να εισπράξετε μόλις το 18% στη μία περίπτωση και μόλις το 7% στην άλλη περίπτωση. Για να μην πάμε και στα έσοδα των παρελθόντων οικονομικών ετών, όπου εκεί έχετε από τα 26 εκατομμύρια, πόσα είναι, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, μόλις εισπράξει μόλις το 2%. Και βέβαια εσείς έχετε έρθει εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχετε προβάλει διάφορους λόγους σε διάφορες αιτίες γιατί δεν μπορούμε να εισπράξουμε όλα αυτά τα ποσά. Σας λέω όμως, και κοιτάξτε το μέσα στον απολογισμό, ότι είχατε προϋπολογίσει για το 2012 ότι θα δίνατε 750.000 ευρώ προκειμένου να μπορέσετε να εισπράξετε όλα αυτά τα έσοδα τα οποία οφείλουν στο Δήμο. 750.000 δικαστικά έξοδα, έξοδα για δικαστικούς κλητήρες κτλ. Ξέρετε πόσα από αυτά χαλάσατε. Μόλις 6.773 ευρώ. Μόλις από τα 750.000. Είναι αυτό τυχαίο? Για μας όχι. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής. Δηλαδή δεν μας πείθετε ότι πράγματι θέλετε να εισπράξετε αυτά τα έσοδα. Και δεν μας πείθετε και δεν το κάνετε γιατί προφανώς υπάρχουν πελατειακές πολιτικές πίσω από όλα αυτά τα τεράστια ποσά που χρωστάνε στο Δήμο. Ας πάμε στις δαπάνες. Παληθευτήκαμε πλήρως όταν λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι τα έσοδα του Δήμου, τα πραγματικά έσοδα του Δήμου, θα είναι γύρω στα 55 με 56 εκατομμύρια ευρώ. Και πράγματι τόσα είναι, 56 εκατομμύρια ευρώ. Αν αφαιρέσετε και το χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια. Από αυτά τα λεφτά, ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, πόσα λεφτά πήγανε σε τεχνικά έργα στο Δήμο από αυτά τα 56 εκατομμύρια? Μόλις 3 εκατομμύρια ευρώ. Μόλις 3 εκατομμύρια ευρώ πήγαν εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα 27 εκατομμύρια πήγαν για τα λειτουργικά έξοδα προφανώς του Δήμου και τα υπόλοιπα 20 πήγαν στους τζερεμέδες του παρελθόντος για να ξεχρεώνουμε τα δάνεια του παρελθόντος. 20 λοιπόν δώσαμε για να ξεχρεώνουμε τα δάνεια και τις οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών, 27 για τα λειτουργικά έξοδα και άντε και δώσαμε και 3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε κάποια έργα στην πόλη. Αυτή είναι η εικόνα του Δήμου. Αυτή δυστυχώς είναι η εικόνα του Δήμου σήμερα. Και λέμε το εξής, είναι τυχαίο αυτό? Όχι, πάλι λέμε ότι δεν είναι τυχαίο. Είναι στην πράξη η εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχετε αναλάβει απέναντι τόσο στο Ταμείο Παραθετικών και Δανείων, όσο και απέναντι στο Παρατηρητήριο. Αυτά τους λέγατε. Ότι δώστε μας αυτά τα χρήματα, πηγαίνετε μας πίσω τα δάνειά μας. Και πράγματι μειώθηκαν τα δάνεια από το Ταμείο Παραθετικών και Δανείων, έπεσε η δόση από τα 9 στα 5 εκατομμύρια το χρόνο, έγινε αυτό το πράγμα. Και εμείς δεν θα κάνουμε τεχνικά έργα, δεν θα κάνουμε κοινωνική πολιτική, δεν θα κάνουμε. Και αυτό ακριβώς κάνατε. Θέλετε να μάθετε η επιχορήγηση του Οκυπαδά, πόσο την είχατε προϋπολογίσει? 3 εκατομμύρια για το 2012. Πόσα δώσατε? 0. Για την ΚΕΑΔΑ είχατε προϋπολογίσει χρηματοδότηση 1.719.728 ευρώ. Πόσα δώσατε? 0, τίποτα. Είναι ακριβώς, δηλαδή, τηρείτε με πλήρη συνέπεια όλα αυτά τις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει απέναντι στους προηγούμενους οργανισμούς που ανέφερα και που βέβαια σήμερα στον προϋπολογισμό που έρχονται τα 19 εκατομμύρια που είναι για τα ληξιπρόθεσμα και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πάει άλλο. Και βέβαια, πρέπει να δούμε πού οδηγεί τελικά αυτή η πολιτική. Πού οδηγεί?
δεν θα δώσετε επιχορηγήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τι θα γίνει, θα έρθετε μετά από λίγο καιρό και θα μας πείτε ότι ξέρετε κάτι, δεν υπάρχουν λεφτά, άρα τι να κάνουμε, να κάνουμε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Να απολύσουμε δηλαδή αυτούς που είναι τους εργαζόμενους, ας πούμε, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Εντάξει, εμείς σαν Δήμος θα τους δώσουμε τις εγκαταστάσεις και ούτω καθεξής και μετά ας κάνουν αυτή μια επιχείρηση, θα τους δώσουμε κι εμείς λίγα χρήματα και ας πάρουν τα υπόλοιπα από τους γονείς. Τι θα κάνετε για τα τεχνικά έργα, δεν έχουμε λεφτά να τα κάνουμε, να τα δώσουμε όλα με ΣΔΙΤ. Να έρθουν κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν ωφέλη από αυτή την ιστορία να πληρώσουν τα τεχνικά έργα πάλι οι πολίτες. Εκεί οδηγεί αυτή η πολιτική. Και θα μου πείτε τι μπορείτε να κάνετε. Όταν η γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης είναι αυτή που είναι, τι μπορείτε να κάνετε εσείς σαν Δήμος, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα θα μπορούσατε να είχατε κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να αποδώσετε τις ευθύνες εκεί που υπάρχουν σε σχέση με τα δάνεια και τις πατάλες του παρελθόντος. Δεν το έχετε κάνει. Θα το δούμε αργότερα και αυτό σήμερα. Όταν θα διαγράψετε 7 εκατομμύρια από τα χρέη του Δήμου προς τις δημοτικές επιχειρήσεις. Δεν το έχετε κάνει. Δεν το έχετε αγγίξει καν. Και βέβαια το κυριότερο απ' όλα θα ήταν αυτά τα οποία λέμε αυτή τη στιγμή και ακούγονται μονάχα σε 40-50 ανθρώπους. Να τα έχετε βγει, να έχετε βγει στο μαροσιώτικο λαό, να τα έχετε πει, να τα έχει καταλάβει ο μαροσιώτικος λαός και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την ανατροπή αυτών των πολιτικών από την κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία αν σήμερα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή αύριο δεν ξέρω ποια άλλη κυβέρνηση. Σημασία έχει ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση. Επιτελεί σοβαρότατο κοινωνικό έργο και δεν μπορεί να τη στραγγαλίζεται με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε κυβέρνηση και είναι απάνω. Αυτή λοιπόν τη δουλειά δεν την έχετε κάνει. Ο κύριος Δήμαρχος επιδίδεται σε ένα πλούσιο κοινωνικό και επικοινωνιακό έργο και το μόνο που δεν ακουμπάει είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό για την ίδια, το ίδιο το κύριος της αυτοδιοίκησης. Για να κλείσω, εμείς θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή ότι αργά ή γρήγορα αυτές ακριβώς οι πολιτικές, η ουσία αυτών των πολιτικών θα αποκαλυφθεί στα μάτια των μαροσκετών, θα αποκαλυφθεί στα μάτια του κόσμου. Και τότε πραγματικά θα πρέπει να δώσετε τις εξηγήσεις που θα πρέπει να δώσετε. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς κύριοι της συμπολίτευσης θα καταψηφίσουμε τον απολογισμό. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιάκη. Κύριε Ψάλτη, έχει ζητήσει το λόγο πριν από εσάς, κύριε Πολυχρονιάδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχετε το απολογισμό του 2012 και εκείνο, θα κρατήσω το λόγο μόνο για 2 λεπτά. Κρατάμε 3 στοιχεία από αυτόν τον απολογισμό. Ποιο είναι το κύριο που προκρίνεται? Ξεχρεώνουμε τα χρέη του παρελθόντος. Έχουμε ένα μειωμένο τεχνικό έργο, δαπάνες για τεχνικό έργο και κοινωνικό έργο μειωμένα. Και έτσι κλείνουμε το 2012. Εν όψη το ότι φτάνουμε κοντά στον Ιούνιο του 2013, έχοντας επιποδώς το παρατηρητήριο και με τον κίνδυνο μην μπορούμε να ισοσκελίσουμε πλέον τα τρίμηνα για τον επόμενο χρόνο. Ίσως είναι η τελευταία μας ευκαιρία να αλλάξουμε πνοή και ρότα σε αυτό το Δήμο. Δηλαδή, να δούμε πώς μπορούμε. Ναι, μεν τα χρέη του παρελθόντος δεν μπορούμε να τα αποποιηθούμε. Μπορούμε όμως να αρχίσουμε να εισπράττουμε από αυτούς τους μπαταξίδες, συγγνώμη για την έκφραση, που οφείλουν, που έχουν μεγάλα κεφάλαια, ό,τι μπορούμε περισσότερο, ώστε να κινήσουμε πάλι ένα τεχνικό και κοινωνικό έργο. Αυτό είναι που πρέπει να δώσει μια νέα πνοή, ούτως ώστε να συσκελίσουμε αυτό το δυσβάσταχτο κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο και στους δημότες. Άλλος πώς, το μόνο που θα κάνουμε είναι να επιβαρύνουμε τους δημότες με νέους φόρους, τέλη κλπ. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μικρά έργα που δεν ξέρουμε αν θα ανακουφίσουν ποτέ το μαροσιώτικο λαό. Είναι η τελευταία ευκαιρία για να κάνουμε μια μεγάλη επανάσταση. Σε μικρά πράγματα, αλλά θα είναι μια μεγάλη επανάσταση. Να σταματήσουμε όλο αυτό που μέχρι σήμερα το μόνο που μπορέσαμε να φέρουμε να κάνουμε στο Δήμο Μαρουσίου είναι να ξεχρεώνουμε παλιά χρέη. Λαθασμένα ίσως, που έχουν επιβαρύνει λαθασμένα το Δήμο και που μας φέρνουν σε έναν αδιέξοδο. Εμείς για αυτούς τους λόγους δεν θα ψηφίσουμε θετικά υπέρ του απολογισμού αυτού και περιμένουμε τις απαντήσεις της δικής σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Ψάλτη, ο κύριος Πολυχρονιάδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συνήθως οι απολογισμοί όταν έρχονται για να ψηφιστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο υποστηρίζουν έναν προϋπολογισμό.
Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του 2012, όταν ψηφίστηκε εδώ, είχε χαρακτηριστεί από εμάς προϋπολογισμός χρεοκοπίας για το Δήμο Μαρουσίου και νομίζω δεν διαψευστήκαμε. Και ο αντίστοιχος απολογισμός, τον οποίο μας φέρνετε σήμερα, χαρακτηρίζεται ανεπιφύλακτα ως απολογισμός καταστροφής. Διότι επιβεβαιωθήκαμε πλήρως όταν σας λέγαμε ότι τα μεγαλεπίβολα σχέδια τα οποία παρουσιάζατε εδώ ως μονόδρομο και ως μοναδική λύση για τη σωτηρία εντός εισαγωγικών του Δήμου, με το πρόγραμμα εξυγίανσης στο οποίο υπήγατε το Δήμο το καλοκαίρι του 2011, να βαγούν, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, μέσα από τα νούμερα αυτού εδώ του απολογισμού. Διότι αυτοί οι στόχοι που εσείς ευαγγελίζεστε, στόχοι τους οποίους σας υπέβαλε και σας επέβαλε η μνημονιακή πολιτική, η πολιτική των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δυστυχώς είναι αδύνατο να πιαστούν. Για σας δυστυχώς. Γιατί εδώ μας λέγατε το 2011 το καλοκαίρι ότι με αυτό το πρόγραμμα εξυγίανσης θα νοικοκυρευτεί ο Δήμος, θα μαζευτούν τα χρέη. Για ποιο νοικοκυριό μιλάμε? Ποιο νοικοκυριό? Το νοικοκυριό της μείωσης των εσόδων από το Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό? Το νοικοκυριό της ανυπαρξίας κοινωνικής πολιτικής για τους δημότες? Το νοικοκυριό της ανυπαρξίας, πλήρους ανυπαρξίας τεχνικού προγράμματος και έργων υποδομής σε μια πόλη που τα έχει απόλυτη ανάγκη? Αυτά τάξατε στο μαρουσιώτικο λαό το 2010 όταν διεκδικούσατε τη Δημοτική Αρχή? Γιατί αν αυτά λέγατε στο μαρουσιώτικο λαό, δεν νομίζω ότι θα είχατε πάρει το 57% για το οποίο επέρεστε. Λοιπόν, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να λέμε και αλήθειες. Εσείς εδώ έρχεστε να ικανοποιήσετε τα τεράστια δάνεια και τους δανειστές του Δήμου του παρελθόντος, δάνεια τα οποία δεν δημιούργησε ο μαρουσιώτικος λαός. Είσαστε πλήρως εναρμονισμένοι με τις πολιτικές του Καλλικράτη, του Μνημονίου, των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά αλλοιώνουν το κοινωνικό πρόσωπο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τους μετατρέπουν σε επιχειρήσεις. Και δεν είναι ωραίο να επαναλαμβανόμαστε εδώ. Τα είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, πολύ ωραία. Το δρόμο τον στο έχετε στρώσει μια χαρά για να πάμε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Πάμε αργά αλλά σταθερά, με μαθηματική ακρίβεια πάμε εκεί. Και σας λέμε το εξής. Εμένα δεν μου φεύγει από τα αυτιά μου εδώ του δηλώσεις του κυρίου Δημάρχου που έλεγε κάποτε ότι αυτό το χρέος, λέει, που έχει ο Δήμος, που δεν δημιουργήθηκε σε πολλές περιπτώσεις από τους Μαρουσιώτες και έγινε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα διεκδικήσουμε να μην το πληρώσουν οι Μαρουσιώτες κλπ. Λόγια. Λόγια. Να μην πω φούμαρα, λόγια. Έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικά εσείς εφαρμόζετε αυτό που εφαρμόζει και η κυβέρνηση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τα βάρη στον κοσμάκι, τα βάρη στις λαϊκές τάξεις, τα βάρη στους δημότες που δεν φταίνε και ανταπόδοση, κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές από το Δήμο, καμία. Τέλος. Πάμε λοιπόν σε μια άσχημη άγρια εποχή, είμαστε σε μια άσχημη άγρια εποχή, την οποία πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να την αλλάξουμε. Και εσείς δεν κάνετε τίποτα. Αποδέχεστε αυτή την πολιτική, την οποία οφείλουμε όλοι να παλέψουμε για να ανατραπεί, και το χειρότερο όλων, την παρουσιάζετε και ως μονόδρομο στον κόσμο. Λοιπόν, κάτω τα ψέματα όλα. Εδώ δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Να το πούμε καθαρά. Να το πούμε καθαρά και να το διεκδικήσουμε. Με τον Καλλικράτη, με τα μνημόνια, με τις περικοπές, με τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Πάμε στον Κεάδα. Εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε.
θα είμαστε αρνητικοί για άλλη μια φορά και στον απολογισμό. Θα τον καταγγείλουμε τον απολογισμό που φέρνεται και στο μαρουσιώτικο λαό, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε για να καταλάβει επιτέλους και να πάρει και θέση σε αυτό που είναι το επίδικο. Το επίδικο είναι ένα στις μέρες μας. Πώς θα γλιτώσουμε και πώς θα ανατρέψουμε αυτή την βάναυση αντιλαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς τον κύριο Πολυχρονάδη και ο Σταθούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια είναι πολύ, έτσι είναι πολύ πιο εύκολος ο ρόλος της αντιπολίτευσης όταν κάνει αυτές τις διαπιστώσεις, τις οποίες και εμείς τις κάνουμε και αποτυπώνουν στα χαρτιά, σε σχέση με τις μειώσεις όλων των επιχορηγήσεων, εσόδων, τακτικών, εκτάκτων που έρχονται από την πολιτεία. Και σωστά κάνει μια διαπίστωση η αντιπολίτευση, απόλυτα συμφωνούμε, και λέει και τι κάνετε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Εμείς, σαν διοίκηση, σαν Δήμος, και εσείς αν ήσασταν διοίκηση στη σημερινή κατάσταση, και έρχονται λιγότερα χρήματα. Τι θα κάνετε. Αποδέχεστε τα μειωμένα έσοδα σε σχέση με τον τρόπο που έρχονται. Και από εκεί και μετά προσπαθείς να νοικοκυρέψεις τα πράγματα, προσπαθείς να διοικήσεις το Δήμο και να μοιράσεις τα οικονομικά που έχεις και να κάνεις εκεί που πρέπει τις οικονομίες που πρέπει. Ποια υπηρεσία έχει σταματήσει με βάση αυτά. Πώς διαμαγεία νομίζω ότι γίνονται. Δηλαδή είχαμε αυτές τις μειώσεις που είχαμε. Κι όμως και οι βρεφονιπιακοί συνεχίζουν να λειτουργούν και σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τα αθλητικά προγράμματα, τα πολιτιστικά προγράμματα, τα οδεία, η δημοτική συγκοινωνία, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες συνεχίζουν και λειτουργούν. Και σε ένα επίπεδο που εσείς μπορείτε να μην το βλέπετε, όμως ο κόσμος που είναι έξω το βλέπει. Σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Πώς γίνονται αυτά αν έχουμε μειωμένα έσοδα. Πώς γίνονται αυτά. Γίνονται μέσα από το νοικοκύρεμα και μέσα από την αξιοποίηση των όποιων πραγμάτων μπορεί και έχει ο Δήμος. Δηλαδή, ας πάμε βρεφονιπιακούς, εδώ και ο κύριος Κάβαλος. Είπατε ότι δεν είχε επιχορήγηση από το Δήμο. Εκμεταλλευτήκαμε το ΕΣΠΑ. Γι' αυτό και λειτουργούν οι βρεφονιπιακοί. Διότι με το ΕΣΠΑ, με τα έσοδα που ήρθαν από το πρόγραμμα αυτό, μπορούν και λειτουργούν οι βρεφονιπιακοί. Το ίδιο με τα τεχνικά έργα. Γι' αυτό κυνηγούμε τα έργα τα οποία γίνονται, τα μεγάλα έργα, βρεφονιπιακοί. Όσα έργα, πράσινες διαδρομές, όσα έργα γίνονται, να γίνονται με χρήματα τα οποία διεκδικούμε μέσα από σωστά, από μελέτες, μέσα από προγράμματα που υπάρχουν. Διότι δυστυχώς το κράτος δεν μας δίνει χρήματα. Τι θα κάνουμε, θα αρχίσουμε, δηλαδή ποια είναι η λύση. Ωραία, να κατεβαίνουμε όλοι μαζί κάθε μέρα στο Σύνταγμα και να φωνάζουμε. Θα αλλάξει κάτι, θα μπορέσουμε να πάρουμε παραπάνω χρήματα. Μακάρι να μπορέσει να γίνει κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μέσα από το σύστημα που υπάρχει, το νομικό πλαίσιο. Ποιες είναι οι λύσεις. Φέραμε το πρόγραμμα, το κατηγόρησε εδώ ο κ. Πολυχρονιάδης, της οικονομικής αποκατάστασης. Όμως χάρη σε αυτό ήρθαμε και επιμηκύναμε και μειώσαμε τις δόσεις των δανείων. Θα δείτε παρακάτω και στον, σήμερα που έρχεται στον προϋπολογισμό, στην αναμόρφωση, θα δείτε με το καινούργιο πάλι νομική διάταξη που ήρθε για την καινούργια. Μετά από αυτή που κάναμε εμείς οικειοθελώς, ήρθε και καινούριος νόμος για, για τα δάνεια των παρακαταθηκών, μείωση επιτοκίων κλπ. Το οποίο και σε αυτό ενταχθήκαμε με αίτηση που κάναμε. Και θα δείτε, θα σας το εξηγήσω τον τεχνικό τρόπο, όπως μου το έδειξε και εμένα η υπηρεσία, πώς έρχονται οι δόσεις των δανείων. Κερδίζουμε από αυτή την ιστορία περίπου. Καταρχήν, έχουμε μία περίοδο χάριτος για 3 χρόνια και θα έχουμε ένα όφελος της τάξης περίπου των 600.000 το χρόνο. Αυτές είναι κάποιες οικονομίες που κάνουμε για να μπορέσουμε ακριβώς να βγούμε από τη δύσκολη αυτή κατάσταση. Και προσπαθεί ο Δήμος με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσει την κατάσταση και νομίζω ότι το έχει πετύχει. Δεύτερο, κάναμε το πρόγραμμα, το οποίο θα το δούμε και παρακάτω, το είπατε και εσείς για την αναμόρφωση. Λέμε, το κράτος δίνει λιγότερα χρήματα. Πιέσαμε, καταθέσαμε σχετικό φάκελο, εγκρίθηκε από την Ελληνική Επιτροπή, γι' αυτό και παίρνουμε 19 εκατομμύρια, το οποίο θα το δείτε στην αναμόρφωση, έσοδα 19 εκατομμύρια σημερινή εποχή για να αποπληρώσουμε τα χρέη του παρελθόντος. Και να πούμε και για τα χρέη του παρελθόντος. Τι είναι βασικά, γιατί είναι ωραίο να δαιμονοποιούμε τα πράγματα. Όντως υπάρχουν και θέματα τα οποία εκκρεμούν και σε εισαγγελείς και σε ανακριτές. Θα τα δείτε και σύντομα, δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα δείτε και σύντομα, γιατί υπάρχουν φάκελοι. Και πιέζουμε. Και αυτά που ανακοινώνουν κατά καιρός και λένε ότι υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις για Δήμους, κάποιες από τις υποθέσεις αφορούν και του παρελθόντος που αφορούν το Δήμα Μαρουσίου. Και θα τα δείτε σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί έχουν αρχίσει ήδη και καλούνται. Πώς το λένε, σε καταθέσεις στον ανακριτή και σε λίγο θα αρχίσουν να έρχονται και χαρτιά για απολογίες σε κάποιους που είχαν ευθύνη για την οικονομική διαχείριση. Όμως, μην τα δαιμονοποιούμε. Τι είναι αυτές οι υποχρεώσεις. Είναι υποχρεώσεις
μέσα από τις προγραμματικές των δημοτικών επιχειρήσεων που είχαμε την καθαριότητα, δηλαδή από αυτά πληρώνονται υποχρεώσεις προμηθευτών και ανθρώπων οι οποίοι ασχολήθηκαν με την καθαριότητα και που είχαν συμβάσεις με τις δημοτικές επιχειρήσεις. Λέω την καθαριότητα, το ίδιο ήταν με τον αθλητισμό, το ίδιο ήταν με άλλες προγραμματικές συμβάσεις, με τους προσφωνιπιακούς. Αυτό ήταν το καθεστώς που λειτουργούσε και αυτό βρήκαμε. Αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει να τις αποπληρώσουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε μπαταχτσίδες. Γι' αυτό πιέζουμε να έρθουν αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό πληρώσαμε και πέρσι αυτά τα χρήματα που είδατε. 20 εκατομμύρια πληρώσαμε σε ΠΟΕ. Αυτά τα 20 εκατομμύρια που πληρώσαμε δεν ήταν στον αέρα. Πήγαν ακριβώς για τις παλιές προγραμματικές για να αποπληρωθούν υποχρεώσεις διαφόρων σε όλες αυτές τις προγραμματικές προμηθευτών, σε όλους τους τομείς. Και αυτό θα γίνει και τώρα με τα 19 εκατομμύρια. Θα αποπληρωθούν υποχρεώσεις του παρελθόντος. Αυτό δυστυχώς είναι που κληρονομήσαμε και προσπαθούμε με τον τρόπο, με τα εργαλεία που έχουμε, να το βελτιώσουμε. Το να φωνάζουμε απλά δεν βγαίνει κάτι. Πρέπει να διοικήσουμε κιόλας το Δήμο. Αυτό είναι το καθεστώς που είμαστε. Το νομικό πλαίσιο και σε αυτό προχωράμε. Και νομίζω ότι όντως ο Δήμος και μέσα και από αυτή τη χρηματοδότηση που θα πούμε μετά και μέσα από το νοικοκύρεμα, όντως θα καταφέρει φέτος να μειώσει σχεδόν στο ελάχιστο και μέσα από τις παραγραφές που έχουν περάσει νομικά κάποιων παλιών υποχρεώσεων, θα καταφέρει φέτος να μην έχει ούτε από το παρελθόν να έρχονται βάρη και βέβαια δεν έχει και τρέχοντα βάρη, διότι πληρώνει σήμερα τις υποχρεώσεις τις καθημερινές τις τρέχουσες και πιστεύω να είμαστε καλά να συνεχίσει να τις πληρώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις, να μην δημιουργεί καινούριο έλλειμμα. Και έτσι θα βαδίσει ο Δήμος για να μπορέσει σιγά σιγά να βελτιώσει παντού τις υπηρεσίες του. Έτσι, αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ψηφοφορία το θέμα. Κόκαλης Βασίλης. Ναι. Και ο Πρόεδρος, ναι. Λέγα Καλατζάκη Ελένη. Ναι. Ναι. Πέπας Νικόλαος. Ναι. Ζήκος Γεώργιος. Ναι. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι. Ναι. Καρλάφτης Δημήτρης. Ναι. Ναι. Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι. Ναι. Πατσινέβελος Αντώνης. Ναι. Ναι. Καμπούκος Δημήτρης. Ναι. Ναι. Κατσιγιάννης Επαμεινώντας. Ναι. Κάβαλος Νικόλαος. Ναι. Ναι. Αλεπούς Νικόλαος. Ναι. Ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι. Ναι. Βελής Αθανάσιος. Ναι. Ναι. Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος. Όχι. Καρανάσιο Μαρία. Όχι. Σαγρής Παναγιώτης. Όχι. Μπουντούρογλου Νικόλαος. Όχι. Όχι. Καρλατήρα Μαρία. Όχι. Όχι. Μαγιάκης Ελευθέριος. Όχι. Κούκουζας Πέτρος. Όχι. Όχι. Χλαπάκης Δάμων. Όχι. Όχι. Ψάλτη Κατερίνη. Όχι. Όχι. Και Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Όχι. Όχι. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Λύεται η πρώτη ειδική συνεδρίαση. Με τη συνένεση του σώματος θέλετε.